Εκνευρισμός, απογοήτευση, παρηγοριά στην άρρωστη Λάρισα που ακόμα αναζητεί εντός ή εκτός έδρας τρίποντο. Το μάτς κοντρα στα Γιάννενα είχε ξυλωτικό χαρακτήρα, όμως γύρισε μπούμεραγκ για τους Φυσινοί εξαιτίας μετριότητας της παρουσίας του στο μάτς που απέφερε το φτωχό 0-0. Σήμερα το βαθμό της οπαλίας τον πήραν με σχετική άνεση. Δεν περίμενα να η Λάρισα να παίξει τόσο πολύ παθητικά. Μας έδωσε σχεδόν και στα δύο ημίχρονα, αν εξαιρέσουμε λίγο το τελευταίο τέταρτο. Μας έδωσε γήπεδο. Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Μας ψηλοποίησε λίγο η Λάρισα στις αρχές του κάθε ημιχρόνου και του πρώτου και του δεύτερου. Εντάξει, και στο τέλος είναι λίγο φυσιολογικό γιατί εμείς κλειστήκαμε πίσω, αλλά ήμασταν και εμείς επικίνδυνοι στις αντιπιθέσεις. Η ομάδα προσπαθεί. Νομίζω ότι άμα έρθει μια νίκη, σιγά σιγά η ομάδα θα βρει το δρόμο. Ναι, έτσι πιστεύω. Θα βρει το δρόμο της η ομάδα. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο μάτς και έφτασαν κοντά στον γκολ, όμως ο Ίβιτσα Μαϊστόροβιτς είναι γνωστός για τις αμυντικές και όχι για τις επιθετικές αρετές του. Σε μια φάση εκεί του Μαϊστόροβιτς, αν μπορούσαμε εκεί να προηγηθούμε στην κλασική ευκαιρία αυτή την οποία κάναμε, ίσως να μπορούσε να ανοίξει και το παιχνίδι καλύτερα. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Ήμασταν λίγο άτυχοι, πιστεύω, στο. Συγχωρέστε με και λίγο στο 20 λεπτό. Πρέπει να ήταν εκεί στις δύο ευκαιρίες του συμπαίκτη μου, του Μαϊστόροβιτς, που έχασε δύο για μένα κλασικές ευκαιρίες. Τι να κάνουμε, δεν πήγε η μπάλα. Ο λόγος που θα θυμούνται οι Βυσσινοί το πρώτο μέρος ήταν το σούτ του Τουάμα, αλλά και οι δύο αναγκαστικές αλλαγές του Βενετίδη και του Μάλαρτς, λόγω των οποίων μουτζούρεσε τα πλάνα του ο Μαρίνος Σουζουνίδης. Είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις δύο αναγκαστικές αλλαγές, ξέροντας ότι και δύο-τρεις παίκτες είχαν προβλήματα. Υπήρχαν δύο αναγκαστικές αλλαγές. Άλλαξαν λίγο τα πλάνα, κυρίως θα είναι του προπονητή. Δουλειά του προπονητή, αλλά δεν νομίζω ότι μας επηρέασε κάπως αρνητικά. Στην περίπτωση του 29χρονου τερματοφύλακα, οι Λαρισαίοι καρδιοχτύπησαν. Ο Πολωνός συνέχισε για 10 λεπτά, αλλά τελικά αντικαταστάθηκε τον Σέρεμετ για να διακομιστεί με διάσηση στο νοσοκομείο. Έβγαλε, νομίζω, ο Κούσας πήγε να μου βγάλει κάθε την πάσα μέσα στην περιοχή τους. Και όπως πηδήξαμε και οι δύο, τον βρήκα εγώ με το πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Δεν ξέρω πού ακριβώς τον βρήκα. Στην πλάτη, πιο ψηλά. Και χτύπησα εγώ, εντάξει, εγώ δεν είναι λίγο, το σοβαρό. Ο Αρκάτης, από ό,τι μαθαίνω, πήγε στο νοσοκομείο. They told us it's everything is okay. He had a scan and everything is okay. Nothing is no serious injury. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μια αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα του ΠΑΣ που είδε τον Λάμπρο Βαγγελή να βγαίνει εκτός καθώς χτύπησε στη μέση. Τη θέση του πήρε ο Μιχαλόπουλος στο 52. Η ΑΕΛ είχε μια παθητική πρωτοβουλία στο δεύτερο ημίχρονο απειλώντας την εστία του Ελευθερόπουλου με μακρινά σούτ του Τουάμα. Έπρεπε να έρθει το 80 λεπτό για να αγγίξουν τον γκολ με τον Μετίμ να δέχεται την ασίστ του Γιαννακόπουλου, αλλά οριακά να αστοχεί. Τα Γιάννενα απείλησαν από εκτέλεση φάουλ του Σαϊτιώτη και η Λάρισα με τον ίδιο τρόπο με δράση τον Μετίν. Ενώ στο 87 οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι στο μαρκάρισμα του Γιαννακόπουλου από τον Βάντερσον. Ο Σπάθας ορθώς έδειξε παίζεται, ενώ στο ξεκίνημα της φάσης ίσως ο 35χρονος μέσος βρισκόταν σε θέση offside. Εντάξει, εγώ είπα του Στέλιου, του λέω Στέλιο Σίκο τώρα. Νομίζω ότι και οι δύο τραβιούνται. Αυτή την εντύπωση έχω. Η διαιτησία πραγματικά δεν ήταν καθόλου καλή και δεν μιλάω μόνο για τη φάση του Γιαννακόπουλου, μιλάω για την γέννη παρουσία της. Τα Γιάννενα λίγο έλειψε να βάλουν λουκέτο στο Αλκαζάρ. Όταν στις καθυστερήσεις ο μαχητικός Μιχαλόπουλος σέρβιρε στον Τάση, όμως ο Σέρεμετ ήταν εκεί για να γλιτώσει την ομάδα του. Θέλαμε το κάτι παραπάνω. Δεν ευτυχήσαμε στην Ενίδα να κάνουμε τον γκολ με τον Τάσιο. Ήταν μια καλή ευκαιρία. Είχε ευκαιρίες και η Λάρισα. Πιστεύω το παιχνίδι θα είχαμε ίσες ευκαιρίες και οι δύο ομάδες. Ήταν ποιος θα βάλει τον γκολ. Η επιστροφή του Ηλία Κότση του Αλκαζάρ, ίσως κάποιοι περίμεναν να περάσει σε δεύτερη μοίρα μέσα στη μετριότητα της Λάρισας. Αλλά οι οπαδοί της ΑΕΛ του έδειξαν ξεκάθαρα πως είναι περσόνα νον γκράτα στον κάμπο. Το ήξερα ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Εντάξει. Υπήρχαν κάποιες αποδοκιμασίες. Λιαρές. Όχι. Εντάξει. Το ιδιαίτερο. Εντάξει. Δεν περίμενα κάτι περισσότερο. Το μάτς έληξε 0-0. 0 γκολ, 0 θέαμα. Πιστεύω ότι ήταν ένα μέτριο το θέαμα, πολύ αργό και γι' αυτό και πιστεύω δεν ικανοποιήθηκε και ο κόσμος έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Οι δύο ομάδες ήταν περισσότερο οργανωμένες, θα έλεγα, παρά προσπαθήσαν να παίξουν θεαματικό ποδόσφαιρο. Οι φίλοι της Λάρισας πίστεψαν σε ένα ευχάριστο σαββατιάτικο απόγευμα για να φύγουν από το γήπεδο αποδοκιμάζοντας. Η ομάδα δείχνει ότι έχει πρόβλημα στην ανάπτυξή της. Ελπίζω να φτιάξουν γρήγορα τα πράγματα. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένη ομάδα από την συγκομιδή του βαθμού στις πρώτες 5 αγωνιστικές. Ήταν μια καινούργια ομάδα, χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται χρόνο και πιστεύω ότι
και οι παλιοί παίχτες οι οποίοι αποτελούν το δυναμικό της ομάδας, αλλά και οι νέοι πολύ γρήγορα θα βρουν τους ρυθμούς τους και πιστεύω θα πάνε πολύ καλύτερα. Πάντως η Λάρισα δεν δέχτηκε γκολ από τον Πάστο Αλκαζάρ, όπως συμβαίνει τα τελευταία 34 χρόνια, αν αυτό παρηγορεί κάποιον. Ενώ η επόμενη εβδομάδα θα δείξει αν την επόμενη των εκλογών θα αγωνιστεί στο ΆΚΑ κοντρά στον Παναθηναϊκό με κυβέρνηση Ζουνίδη. Κάθε μέρα που περνάει νομίζω ότι θα είναι καλύτερη για την ομάδα μας, τουλάχιστον ως προς οι παίκτες να έρθουν στο επιθυμητό επίπεδο που θέλουμε. Δεν δεχτήκαμε πίεση σε καμία στιγμή του παιχνιδιού, δεν νιώσαμε ότι μας έχουν κλείσει στα καρέ μας, κυκλοφορούσαμε εύκολα την μπάλα. Δύσκολο παιχνίδι, Παναθηναϊκός, μεγάλη ομάδα. Προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Τα Γιάννηνα υποδέχονται το Σάββατο στο ντέρμπι των αξιόμαχων νεοφώτιστων την Καβάλα σε ένα μάτς που ίσως βάλει τα γυαλιά από πλευρά θεάματος στους μόνιμους στη Super League. Καλός βαθμός, θα μας χάσει στη συνέχεια. Και κοιτάμε τώρα πλέον το επόμενο παιχνίδι με την Καβάλα. Πολύ σημαντικό. Καβάλα βλέπουμε ότι είναι πολύ καλή, ειδικά στις αντεπιθέσεις. Είναι δύσκολη. Σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να μην είχαμε τέρμα, να μην σημειώθηκε γκολ, αλλά έχουμε δύο φάσεις, οποίες θα τις σχολιάσουμε αμέσως τώρα με τον Άκη Ζήκο. Θα ξεκινήσουμε από την μοναδική, να το πούμε έτσι, την ευκαιρία του Μερμετίν. Μοναδική ευκαιρία ήταν. Δεν ήταν. Δηλαδή το παιχνίδι, φαντάζομαι, δεν ήταν και πολύ καλό. Από εδώ, από αυτό ακριβώς το σημείο, ο Μετίν κατορθώνει να μην στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο, έχει αρκετούς παίκτες μπροστά του. Βέβαια, ίσως ήταν και το χρονικό σημείο τέτοιο και το άγχος και η πίεση το να πετύχει κάποιο γκολ η Λάρισα για να κερδίσει. Στο άγχος έχεις απόλυτο δίκιο, διότι δεν θέλει να σηκωθεί από την ώρα που θα στοχίσει, θα στείλει την μπάλα. Δεν σηκώνεται το χορτάρι και πηγαίνει ο Γιανακόπουλος με το ζόρι να τον σηκώσει, γιατί έχει ακόμα 10-12 λεπτά παιχνιδιού. Εδώ και το. Ο Γιανακόπουλος σήκω πάνω. Ακριβώς, εντάξει. Η πίεση στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο και το όταν δεν πετυχαίνει γκολ. Θέλεις οπωσδήποτε την νίκη, γιατί κακά τα ψέματα η Λάρισα την έδρα της δεν την έχει εκμεταλλευτεί καθόλου και αυτό έχει ξεκινήσει και από πέρυσι, από τη θυμάμαι προηγούμενη σεζόν. Νομίζω ότι η πίεση είναι μεγάλη και τα πόδια είναι βαριά σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και κάθε παιχνίδι που περνά και δεν το καταφέρνεις, το επόμενο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι ακόμα πιο δύσκολο, βέβαια. Να δούμε και την ευκαιρία του Παζιάννενα ακριβώς στο φινάλε του αγώνα, εκεί που κόντεψαν οι φιλοξενούμενοι εδώ, στο 93. Να πάρουν και το τρίποντο από τα 10 μέτρα ο Ντάσιος. Εδώ είναι τυχερός τερματοφύλακας γιατί η μπάλα πηγαίνει πάνω του. Δεν προλαβαίνει να κάνει γεμάτα το σούτ ο Ντάσιος. Ναι, δεν προλαβαίνει. Έχω την αίσθηση. Έχει βέβαια και την πίεση του ποδοσφαιριστή, του αμυντικού, του κάνει το τάκλιν. Εντάξει, ήταν πιστεύω καλή ευκαιρία στο 90 να κλέψει την νίκη ο Ταγιάννενα, αλλά στάθηκε τυχερός τερματοφύλακας που η μπάλα πήγε πάνω του.